Το ΚΚΕ, κυρία Γεράκη, πώς βλέπει την επόμενη μέρα και ουσιαστικά πώς βλέπει τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που θέλει να προωθήσει μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που πολλές φορές αμφισβητεί. Ναι, νομίζω ότι έχει πράγματι πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, γιατί την επόμενη μέρα θα είναι εδώ το Ταμείο Ανάκαμψης και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενά του, θα είναι εδώ τα ματωμένα υπερπλεονάσματα του νέου Συμφώνου Σταθερότητας, θα είναι εδώ η κοινή αγροτική πολιτική, ενάντια στην οποία διαδήλωσαν μαζικά οι αγρότες όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το προηγούμενο διάστημα. Θα είναι εδώ η περιβόητη δίθεν πράσινη μετάβαση και το χρηματιστήριο ενέργειας που φέρνει τους πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος. Θα είναι εδώ η πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχέδια για επιπλέον πακτολώδης εκατομμυρίων στο όνομα των πολεμικών εξοπλισμών μπροστά σε επικίνδυνες εξελίξεις. Ακριβώς λοιπόν επειδή θα είναι όλα αυτά εδώ στις 10 του Ιουνίου, εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να σκεφτεί. Ποιος ήταν αυτός που εμπόδισε τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών? Ήταν το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα που βγήκε και διαδήλωσε μαζικά στους δρόμους εκείνες τις μέρες, ένα χρόνο μετά, με την απεργία του 28 του Φλεβάρη. Ποιος ήταν αυτός που εμπόδισε τις απολύσεις στη Λάρκο και ανέδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα μιας τέτοιας, ενός τέτοιου εργοστασίου, μιας τέτοιας δομής στην Ελλάδα? Ήταν οι ίδιοι εργαζόμενοι της Λάρκο. Ποιος ήταν αυτός που μπήκε μπροστά συνολικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας? Ήταν οι ίδιοι εργαζόμενοι τους αγώνες τους. Σε αυτούς τους αγώνες, η εργατική τάξη, ο λαός της χώρας μας, ξέρει την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ. Και επειδή ακριβώς την επόμενη μέρα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπόδια, πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, με δυνατό ΚΚΕ που θα είναι δίπλα στους αγώνες του λαού, μπορούμε να πούμε όχι σε αυτή την πολιτική που φέρνει λαϊκά βάσανα. Κύριε Φίλη, λοιπόν, η ακρίβεια έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της που εφαρμόζονται από τις αστικές κυβερνήσεις. Πολύ σύντομα. Ταμείο Ανάκαμψης, Σύμφωνο Σταθερότητας, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Χρηματιστήριο Ενέργειας, Διάσωση των Τραπεζών με πληστηριασμούς εργατικής και λαϊκής κατοικίας. Γι' αυτό από τις 10 του Ιούνιου πρέπει να παλέψουμε. Για αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφορολόγητο όριο, προστασία της εργατικής λαϊκής κατοικίας, να μπει ένα φρένο στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για οτιδήποτε αφορά τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Και φυσικά, συστατικό στοιχείο αυτού του αγώνα είναι το μέτωπο ενάντια σε ακροδεξιές και εθνικιστικές δυνάμεις, όπως υπόθηκε πριν. Ένα μέτωπο που πάντα μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα είχε δυνατό, όταν άλλοι φωτογραφίζονταν με τους φασίστες του Καστελόριζο και θεωρούσαν ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα στο οποίο πρέπει να δίνουμε φωνή, κύριε Φίλη, σύντομα, βήμα για να παρακαλώ. Μιλάει.